για το φθόνο, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι Εβραίοι και εστάβωσαν τον Χριστό. Φθόνο εστάβωσαν τον Κύριο. Λόγω φθόνου τον εστάβωσαν. Και σήμερα ολόκληρος ο τυφλός διδάσκει τι ήσαν οι Εβραίοι. Τον ανακρίνουν και προσπαθούν να πάρουν από το στόμα του λόγια να ανατρέψουν το θαύμα, να μην υπάρχει και να πούν ότι ήταν ψέματα. Και προσπαθούν εις τον τυφλό να τον ανακρίνουν, να μην πει κάτι που είπε προηγουμένως, ούτως ώστε να αναποδογυριστεί όλο το θαύμα. Και ο τυφλός τους διδάσκει. Τούτην την παρησία του τυφλού ήθελε να την έχουν όλοι οι χριστιανοί. Δυστυχώς εμείς την ώρα που χρειάζεται η παρησία, έρχεται η απουσία και αντί να υπερασπίσουμε το όνομα του Χριστού μας, γίνομεθα και εμείς προδότες. Τον τυφλόν του λέγουν ποιος σε θεράδευσε, ο Χριστός, τι είναι αυτός, προφήτης λέει. Εμείς προφήτην έχουμε τον Μωυσή λέει, εσύ πιστεύεις σε αυτό. Εγώ πιστεύω σε αυτόν που λέει. Και προσπαθούν να παγιδεύσουν εν λόγω των τυφλών για να απομακρύνουν το θαύμα των μεγαλύτερων των αιώνων. Από αιώνος λέγει ούκ εκουστεί κανέναν τέτοιο θαύμα. Διότι τα ματάκια του τυφλού δεν υπήρχαν καθόλου. Υπήρχε μόνο το μέρος που είναι τα ματάκια μας. Δεν υπήρχε βολβή, δεν υπήρχαν τίποτε. Ήταν ανύπαρκτα αυτά. Και για να δείξει ο Θεός ότι Αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο, δι' αυτό έφτασε χαμέ, έκανε πυλόν και τον έβαλε στα μάτια του τυφλού. Και όπως ήταν με τον πυλόν, πήγαινε στην κορυφή του Σιλοάμ και εκεί αφού ανήφθηκε έδειξε υπακοή και πίστη ο τυφλός, διότι μπορούσε να μην πιστέψει, μπορούσε να μην πάει, μπορούσε να μην ακούσει και όμως ήκουσε λέει, επήγαινε εκεί που τον έστειλε ο Χριστός, ανήφθηκε και είδε το φως του. Δημιουργήθη σαν αυτομάτως ό,τι υπάρχουν στις οφθαλμοί. Βυθούν των οφθαλμών, οπτικές δανείες, οπτικές ακτινοβολίες, έξω γονατοδυσώματα. Πίεση των οφθαλμών, τα πάντα δεν υπήρχαν καθόλου, ήταν εκείνα τα οποία δημιούργησαν ο Θεός εν το άμα και το θαύμα. Και αν ακούσατε στο θείο εγκήρυγμα, είπα ότι εκείνος ο τυφλός, εκείνον των πυλών, δεν τον πέταξε, τον κράτησε και θεραπεύοντο όλος ο κόσμος που πήγαινε κοντά του. Αυτά είναι τα θαύματα τα οποία μας δείχνει ο Θεός μας, αλλά και την παρησία την οποία είχε ο τυφλός σήμερα. Γιατί το λοιπόν, φθόνος. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένας βασιλεύς ο οποίος ονομαζόταν Ζήνο. Ο Ζήνων ο βασιλεύς είχε έναν αδελφό Θεοδόσιο. Εφοβότανε από τον αδελφό του με του πάρει την βασιλεία. Τον ευθόνησε τον αδελφό του και προσπάθησε να τον εξαφανίσει. Το πρώτο το οποίο έκανε, τον έβαλε σε ένα μοναστήρι και τον έκανε διάκονο. Δεν σταμάτησε όμως ως εκεί, εφοβήθηκε πάλι, μήπως του πάρει τη βασιλεία και βάζει τους κακούς ανθρώπους και φωνεύουν τον αδερφό.
Όταν εφώνευσαν τον αδερφό του, ησύχασε κάπως, αλλά γεννήθηκε ένα άλλο φοβερό πράγμα. Η συνείδηση. Αυτό το κακό το οποίο ακριβώς βασιλεύει πάντοτε και τρώει τη συνείδηση του ανθρώπου. Αυτός ο Ζήνων, όταν εσκότωσε τον αδερφό του, νόμισε ότι ησύχασε. Πλην όμως, το βράδυ που επήγαινε να κοιμηθεί, παρουσιάζεται ο αδερφός του μπροστά του και κρατούσε ένα ποτήρι γεμάτο αίμα. Του λέγει, σήκω, του λέγει, να πεις αδερφέ μου, το αίμα του αδερφού σου. Είμαι ο αδερφός σου, ο Θεοδόσιος, ο διάκονος, του λέει. Σηκώθηκε στον ύπνο του ο Ζήνων, έτρεχε δεξιά αριστερά μέσα στο παλάτι, εν τέλει βρήκε έναν άλλο τόπο και πήγε να κοιμηθεί να κλείσει τα μάτια του. Μόλις έκλεισε τα μάτια του, παρουσιάζεται μπροστά του πάλι ο αδερφός του. Αδερφέ μου, πήε το αίμα του αδερφού σου. Φεύγει από εκεί, πηγαίνει σε ένα άλλο μέρος, το οποίο είχε το παλάτι, κοιμάται το βράδυ, έρχεται μπροστά του πάλι ο αδερφός του. Αδερφέ μου, πήε το αίμα του αδερφού σου. Όπου επήγαινε, έβλεπε τον αδερφό του μπροστά του να κρατάει ένα ποτήρι γεμάτο αίμα και μου του λέει, αδερφέ μου, πήε το αίμα του αδερφού σου. Έφυγε από εκεί, πήγαινε στη Σικελία. Ίσως δεν δει αυτό το φοβερό όραμα. Όταν έφτασε στη Σικελία και πάει να κοιμηθεί, βλέπει πάλι μπροστά τον αδερφό του. Αδερφέ μου, πήε το αίμα του αδερφού σου. Και έτσι με αυτόν τον κατατρεγμό από τον φόνο του αδερφού του, μπήκε μέσα σε ένα λουτρό και εκεί πέθανε και εξαφανίστηκε αυτό το πλάσμα. Αδερφοί μου, μεγαλύτερο κακό από τον φθόνο δεν υπάρχει άλλο. Ο φθόνος είχε ένα βασιλέα, ο οποίος την ημέρα της βασιλείας του πήγαινε στις φυλακές και ελευθέρωνε όποιον ήθελε. Όταν μπήκε στη φυλακή του είπαν ότι έχουμε δύο που φθονεί ο ένας τον άλλο. Του είπαν που είναι και πήγαινε εκεί και τους βρήκε και τους δύο. Ο κακός ζήτησε να τον ελευθερώσει ο βασιλιάς και του λέγει, άκουσε, ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω διπλά, λέγει, στον αδερφό σου. Θα τα δώσω στον αδερφό σου διπλά, ό,τι μου ζητήσεις. Και εκείνος έμεινε εκεί και σκεφτόταν. Λέγει να μου βγάλεις το ένα μάτι, για να βγάλει και τα δύο του αδερφού του. Βλέπετε τι κάνει ο φθόνος, τι κάνει η έχθρα, τι κάνει το μίσος, τι κάνει η κακία του κόσμου. Φθόνος και πάλι φθόνος. Φθόνος και κακία. Μη σας φεύγει τούτο που θα σας πω, ότι στους γάμους, στις βαφτίσεις, υπάρχει πολλής φθόνος, ο οποίος καραδοκεί εκεί, εις μεν το αντρόγενο να το διαλύσει ή να το φέρει σε ασθένειες ανίατες, σε χειρήσεις άδικες, σε στήρωση να μην γίνουν παιδάκια και ως ότου να μην υπάρχουν αυτοί τους οποίους ευθόνησαν. Και όλα γίνονται κατά την ώρα της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου. Θα προσέξουμε πολύ μην υπάρχει ρίζινη στο γάμο, διότι παίρνουν από αυτό το ρύζι και κάνουν μαγείες. Να προσέξουμε πολύ να μην βγάζουν φωτογραφίες, διότι παίρνοντας φωτογραφίες και κάνουν μάγια. Να προσέξουμε πολύ μην πάρουν τα φυτίλια από τις λαμπάδες του γάμου, διότι τα παίρνουν και κάνουν μάγια. Να προσέξουμε πολύ
από το κρασί που δίδει ο ιερεύς, παίρνουνε και κάνουνε μάγια. Προσέξετε πάρα πολύ όσοι έχετε την χάρη του Θεού να παντρέψετε τα παιδιά σας, να παντρευτείτε εσείς ήδη. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει μεσάνυχτα. Και όμως εκεί γίνονται όλα τα κακά. Εκεί με τα ταύτα γίνονται δυστυχήματα. Γίνονται ασθένειες. Διαλύεται το ανδρόγυνο. Χτυπούνε με τα οδικά δυστυχήματα και πολλά και διάφορα. Θα πούμε έτσι περισσότερο ότι τούτο που θα σας πω είναι φοβερό, πολύ φοβερό. Ήρθε μια ημέρα στον Άγιο Γεώργιο μια μητέρα η οποία ήταν πολύ αναστατωμένη. Λέγω, παιδάκι μου, τι σου συμβαίνει? Να σου πω, παππούλη μου, επάντρεψα την κόρη μου, λέει, χαρά μεγάλη. Ήρθε όλος ο κόσμος στη χαρά της κόρης μου και ξέβρεται ότι κουβαλεί ο καθένας και ένα δώρο. Μου έφερα δώρα πολλά της κόρης μου, λέει. Εχάρηκα. Εχάρηκε η κόρη μου. Και μόλις επήγαμε στο σπίτι, έπεσε με ένα φοβερό κεφαλό πόνο. Μια ζάλη απεριόριστη. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω. Από τη χαρά ήρθε η λύπη, η στενοχώρια. Και φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν στον καλύτερο γιατρό για να δουν τι συμβαίνει. Κοιτάζει ο γιατρός, δεν βρίσκει τίποτε και τέλος κατέληξαν ότι κάτι συνέβηκε από την αγωνία της του μυστηρίου του γάμου. Επέστρεψαν στο σπίτι, γεγονός του το πως σας λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο μου είπαν. Είναι κάτι το οποίο εδοκίμασα εγώ και επιστοποίησα εγώ. Τούτον το εγώ δεν θέλω να το λέω γιατί είναι κακό, αλλά αναγκάζομαι τώρα να σας πω ότι το επιστοποίησα εγώ αυτό το πράγμα. Αφού έφυγαν από τον πρώτο γιατρό και ήρθαν στο σπίτι, ήταν δύο πυρετός. Πυρετό δεν είχε, κεφαλόπονο είχε. Το μυαλό της ήταν να πεταχτεί από την πολλή πίεση που είχε το μυαλό. Δεν μπορούσε να δει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και εν τέλει φεύγουν και πάνε σε ένα άλλο γιατρό και ούτε αυτό βρίσκει την αιτία. Κατέληξαν ότι ήταν από την αγωνία του μυστηρίου του γάμου. Προσπαθούσαν να τελειώσει τέλος πάντων αυτό το δράμα, δεν τελείωνε, πολλαπλασιαζότανε και εν τέλει αφού γύρισαν όλους τους γιατρούς των Αθηνών, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη που τους ασύστησαν να πάνε σε ένα γιατρό καλό. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, να γύρισαν και εκεί τους γιατρούς, τίποτα. Μετά την έστειλα να πάει στην Πάτρα. Εγύρισε και τους γιατρούς της Πάτρας, δεν έβρισκε τίποτε. Και εν τέλει αφού τα έκαναν όλα εδώ στην Ελλάδα, είπαν να πάνε στην Αμερική. Βγάλανε τα εισιτήριά τους και ήταν έτοιμοι να φύγουν, οπότε έρχεται η μητέρα στον Άγιο Γεώργιο με αγωνία και με βρίσκει και μου λέει, παππούλη μου, αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Και μου είπε ότι σας είπα εγώ. Μόλις τελείωσε, βγάζει από την τσέπη της και μου δείχνει ένα ζευγάρι γυαλιά.
Και μου λέει, σου έφερα να μου διαβάσεις αυτά τα γυαλιά να σε βάλω στον κόπο, μου λέει. Δεν έχει κόπο, παιδάκι μου, αυτό είναι. Αυτή είναι η δουλειά μου, η αποστολή μου. Είναι το καθήκον μου. Και διέβασα εκείνα τα γυαλιά. Αλλά ήταν πανάκριβα γυαλιά. Τότε που ήταν η δραχμή, τα είχα υπολογίσει κάπου 400.000, διότι ήταν χρυσό. Χρυσό σκελετός. Λέω, παιδάκι μου, τούτα είναι πανάκριβα. Γιατί να τα πετάξεις. Ό,τι είχε, να έχει φύγει, λέει όλο τώρα. Να τα πάρεις στην κόρη σου να τα φορέσει. Όταν έφυγε από εκεί, βγήκαν από το ξυμολογητήρι και μπήκαν στο κηλικείο ώρα καλή και άρχισε να διηγείται μέσα στους αγνώστους, η άγνωστη μητέρα. Και βγάζει από την τσέπη της τα γυαλιά που της αδιέβασα. Όταν τα άνοιξε για να τα δει ο κόσμος, η σπαρισία του κόσμου, τι βρήκανε μέσα, νομίζετε? 2 κουταλάκια άμμο. Ένα στον ένα φακό και ένα στον άλλο. Έμειναν εκεί όλοι και διαρωτώντο τι συμβαίνει, τι γίνεται. Ήτανε μαγεμένα και μετά από την ευχή που αδιέβασα, διαλύθησε. Έφυγαν από εκεί και πήγαινε στην κόρη της και όταν έφτασαν στο σπίτι, η μητέρα την περίμενε, η κόρη την περίμενε τη μητέρα της να τη δει. Όταν την είδε, την πιάνει, την αγκαλιάζει, «Μανούλα μου, πού ήσουνα, πού πήγες? Έφυγε όλο το κακό από πάνω μου, όπως είμαι προηγουμένος, είμαι και τώρα». Παιδάκι μου, δεν πήγα πουθενά, λέγε, πήγα στον Άγιο Γεώργιο και παρεκάλεσα τον ιερέα και μου διέβασε τα γυαλιά σου. Πάρ' τα γυαλιά σου. Από εκείνη τη στιγμή η κόρη έγινε καλά, δεν την είδα πλέον. Και μου είχε τονίσει η μητέρα ότι 3 χρόνια περίμενε και δεν είχε ούτε παιδάκι, ούτε σταμάτησε ο πυρετός, ούτε σταμάτησε ο κεφαλόπονος, ούτε σταμάτησαν όλα τα έξοδα. Ύστερα πραγματικά από 3 χρόνια έρχεται η μητέρα και μου λέει, με θυμίσαι, μου λέει, παππούλη μου. Λέω, όχι παιδάκι μου. Θυμήσε που σου έφερα ένα ζευγάρι γυαλιά και μου τα διέβασες. Ναι παιδάκι μου, τούτο τα θυμούμε καλά. Όταν πήγα στο σπίτι με περίμενε η κόρη μου, λέει, και έγινε τελείως καλά. Εγέννησε παιδάκι, το βαφτίσαμε και σου έφεραν και το δώρο της βαπτίσεως. Λέω, παιδάκι μου, τη μεγαλύτερη χαρά που μου έδωκες. Αυτά είναι τα παραστρατήματα τα οποία υπάρχουν στις μαγείες. Η Νινεβή η πόλη η μεγάλη είχε 2 κακά, την ειδωλολατρία και το αίμα το αθώο. Αίμα αθώο δεν είναι μόνο οι εκτρώσεις. Αίμα αθώο είναι και το να απομυζείς από τους φτωχούς το αίμα τους. Να παίρνεις φόρους, να παίρνεις άδικα χρήματα. Αυτό είναι το αίμα το οποίο ανέβηκε στο θρόνο του Θεού. Και εκεί έστειλε ο Πανάκαθος Θεός τον προφήτη Ιωνάδια να τους κηρύξει μετάνοια. Και τι ζητούμε και εμείς τώρα από την Ελλάδα μας? Πρώτα να φύγει η μαγεία, δεύτερον να φύγει το αίμα, το αθώο, οι εκτρώσεις και οι αδικίες που γίνονται. Και τρίτον να επιστρέψουμε στον Κύριό μας και να ζητήσουμε το έλεος Του. Αδερφοί μου, τι να σας πω άλλο. Να μας φυλάει ο Θεός από αυτά τα έθνη, τα άνομα και τα άπιστα. Τι έχουν πάνω τους ηθική ζωή, είδατε κανένα από αυτούς που μας κυβερνούν, που έρχονται και λένε ότι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή ζητούν την Ελλάδα να την πάρουν. Θέλουν τα νησιά, θέλουν την Ακρόπολη, θέλουν όλα τα μνημεία, τα αρχαία. Οι Γερμανοί
Μπήκαν στην Ελλάδα με τα όπλα και δεν μπόρεσαν να την λυγίσουν. Και τώρα υπέταξαν την Ελλάδα και ζητούν την αίμα και πηγή και είδο. Χωρίς πόλεμο. Γιατί όλα αυτά? Δια τας αμαρτίας μας. Δώσω άρχοντας κατά τας καρδίας ημών, λέει ο Θεός. Θα σας δώσω να σας κυβερνήσουν ό,τι καρδιά έχετε, όπως έχετε την καρδιά σας, λέγει τέτοιος, θα σας δώσω να σας κυβερνήσουν. Σκεφτείτε το λοιπόν. Σας έφερα το παράδειγμα της Κυριακής της Αναστάσεως. Όλος ο κόσμος έφυγε να πάει να φάει ένα μπιάτο μαγειρίτσα. Μόλις άκουσαν τον Χριστός Ανέστη, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού, έφυγαν να πάνε στο τραπέζι. Η λειτουργία να συνεχίζεται. Και ποιος έμεινε στη λειτουργία? Λίγα εκλεκτά πλάσματα. Ελάχιστα. Ενώ προηγουμένως δεν χωρούσε ο τόπος, μετά έμεινε λίγος κόσμος. Αυτή είναι η διαγωγή μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας, αυτά μας έδιδαξε ο Χριστός μας. Παιδάκια μου, ας σταθούμε εδώ και ας πάρουμε το παράδειγμα του Ζήνωνος, του βασιλέως της Κωνσταντινουπόλεως, ας πάρουμε το παράδειγμα των Φαρισαίων εναντίον του τυφλού, ας πάρουμε το παράδειγμα των ηρώων μας. Ξέρετε ότι αυτά τα έθνη ζητούν να εκφερέσουν εκείνος ο Κίσιγκερ, ο Εβραίο Αμερικάνος. Αυτός ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τους Τούρκους στην Κύπρο. Αυτός ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι πρέπει να αφανιστεί η Κύπρος. Να σηκώσουμε, λέγει, όλους που είναι μέσα στην Κύπρο και να πούμε εμείς. Να πάρουμε αυτό το σκατοίκος, λέει, να τους μεταφέρουμε αλλού. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Και είπε εκείνος ο κακούργος, εκείνος ο ανόητος άνθρωπος, εκείνος ο διαβολάνθρωπος, είπε ότι για να εξαφανίσουμε την Ελλάδα πρέπει να πάρουμε τρία σημεία. Πρώτον, λέει, τη γλώσσα, να μην μιλούν τη γλώσσα την ελληνική. Δεύτερον, την ιστορία, λέει, να μην έχουν ιστορία, γιατί όσοι που έχουν την ιστορία, λέει, παίρνουν δύναμη. Να μην έχουν τέλος τη θρησκεία, γιατί όταν έρχεται η Παναγία μας από το Άγιο Όρος, είναι χιλιάδες ο κόσμος που τρέχει να προσκυνήσει την εικόνα της στην Ιερά Μητρόπολη. Χιλιάδες ο κόσμος. Σειρά από το Σύνταγμα μέχρι τον ναό του καθεδρικών ναών των Αθηνών. Ο ένας πίσω από τον άλλο να πάνε να προσκυνήσουν. Όλα αυτά τα βλέπουν αυτοί. Και λησομανούς σου λέγει πρέπει να φύγει αυτή η θρησκεία. Και βλέπετε αυτή την ώρα φεύγουν σιγά σιγά η ιστορία. Φεύγουν τα θρησκευτικά. Οι πόλεμοι, φεύγουν οι επαναστάσεις, φεύγουν οτιδήποτε. Και θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα μας. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβο. Να προσπαθήσουμε να φυλάξουμε ό,τι μπορούμε, διότι αυτοί οι ανώμαλοι, οι ανήθικοι, ήρθαν για να μας διδάξουν ανομαλίες και όχι καλά έργα. Αδερφοί μου, διωκόμεθα, και το είπε ο Κύριος μας ότι θα σας διώξω γιατί πιστεύετε εις εμένα, λέγει. Διωχθήσεστε, λέγει, από τους εχθρούς μου. Οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Ή τον ημέτερον λόγον ετήρησαν και τον ημέτερον τη δίσουσι, λέγει. Και πού είναι? Εδιδάχθησαν από εμάς. Ξέβρετε, επειδή είμεθα κι εμείς χλιαροί. Όχι άπιστη, όχι πιστή, χλιαρή. Ο χλιαρός, λέγει ο Κύριός μας, μέλω εμέσω αυτόν εκ του στόματός μου, λέει. Δεν θέλω να το βλέπω τον χλιαρό, λέγει. Ή θα είσαι με τον διάβολο ή θα είσαι μαζί μου, λέει. Δεν μπορεί να είσαι και με μένα και με τον διάβολο.
Αλλά τι κάνουμε, όλοι το ίδιο κάνουμε. Όλοι είμεθα και με τον Χριστό μας, είμεθα και με τον Σατανά. Όλοι είμεθα και με τον Χριστό μας, όλοι βλασφημούμε και τον Χριστό μας. Όλοι διαβολοσπηλούμε τον αδερφό μας, όλοι είμεθα με τον Χριστό μας. Παιδάκια μου, τούτα ποιος τα έφερε, ποιος τα έβαλε στην Ελλάδα, ποιος τα έβαλε στο στόμα των Ελλήνων. Ξέρετε ότι ήρθε ένας τουρίστας και έχει μια λέξη που του λένε ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον. Και αυτός ο τουρίστας έμεινε και σκεφτόταν και λέγει, μα όλος ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχουν το ίδιο όνομα. Συγγνώμη, αλλά το έχω πει κι εγώ σε κάποιον. Όχι, Χρυσό μου, προσέχετε. Παρ λόγων σαπρών, λέγει, που θα πει ο χριστιανός το παιδί μου, λέγει, θα δώσει λόγον εν ώρα κρίσεως. Έστω ο λόγος ημών άλατι ερτημένος, όχι ανάλατος, αλατισμένα λόγια να λέμε, όχι ανάλατα. Και όταν ακούσουμε ανάλατα λόγια να λέμε μια συμβουλή, μην το ξαναπείς παιδάκι μου, όχι να πάμε εμείς να το πούμε και εμείς το ίδιο. Είναι κακό πράγμα να μιμούμεθα το κακό, να μιμούμεθα το καλό. Πατέρα Σάββα, στις ημέρες μας εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Ορίστε. Στις ημέρες μας που είναι έτσι η κοινωνία και οι πειρασμοί εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο όσο θέλουμε, όσο μπορούμε ή κατά δύναμη. Και ακούμε που λένε οι άνθρωποι, οι δίκαιοι τυραννιούνται και οι άδικοι προοδεύουν. Πείτε μας κάτι για αυτά μια απάντηση. Εγώ ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά εφαρμόζεται στις ημέρες μας. Για να πάρουμε έτσι κι εμείς μια δύναμη. Είπε ο Κύριος μας, ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Πρώτο. Δεύτερο. Όσοι είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι όλοι με ένα σταυρό στον ώμο. Όλοι, 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 όλοι ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών δίκαιος που να μην έχει σταυρό. Ο ένας θα είναι βαρύς, ο άλλος είναι ελαφρύς, ο άλλος είναι σιδερένιος, ο άλλος είναι μαρμάρινος, ο άλλος είναι ξύλινος, ο άλλος είναι καλάμι. Όλοι έχουν ένα σταυρό στον ώμο, διότι ο δίκαιος μόλις σωθήσεται, ο διάδικος που θα πάει, που θα φανερωθεί. Πρώτος πρώτος, ο οποίος έπαθε αδικία, είναι ο Κύριός μας. Επί τριετίαν ολόκληρο, που και πάυσα το λέγει, υπηρετών των άνθρωπων. 3 χρόνια ήταν η ζωή του πάνω στη γη και τα 3 αυτά χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ ούτε να σταματήσει από την ομιλία του, ούτε από τα θαύματά του, ούτε από τους σκόπους του. Και πήγαινε από τόπο εις τόπο περπατητός και διψούσε και επινούσε και το βλέπαμε στο φρέαρ του Ιακώβ που ήταν η Σαμαρίτης να είναι κουρασμένος και διψασμένος και να ζητά νερό. Ποιος, αυτός που επίσησε τους ωκεανούς και τα θαλάσσες και τα όρη και τους ποταμούς και τα πηγάδια. Ζητούσε νερό, ποιος, ο Θεός, ζητούσε τη σωτηρία αυτής της γυναικός και την έσωσε και μετεβλήθηκε η Σαμαρίτητα εις φωτεινή και βαπτίστηκε και μαρτύρησε για τον Χριστό. Δεύτερος, δίκαιος, ο πρώτος μετά τον ένα, ο Παύλος. Εάν διαβάσετε εκεί το τι υπέφερε, θα δείτε ότι αυτός ο δίκαιος, ο οποίος εγύριζε από τόπου εις τόπου και σε ένα σημείο λέγει ότι με ειρνήθησαν πάντες, λέει. Όλα μου τα παιδιά τα οποία εγώ τα έφερα εις το Θεό, στο φως, το αληθινό, ερνήθησαν με πάντες η εντιασία και μάλιστα αναφέρει και ένα όνομα Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, ήταν σιδηρουργός αυτός. Αυτός λέγει πολλά κακά μη ενεποιήσα το λέει, πολλά κακά μη ενεποιή έχει. Μου προκάλεσε. Μου πρόσφερε λέγει πολλά κακά. Αποδώσει ο Κύριος αυτός, αυτού κατά τα έργα αυτού λέγει. Τον άφησαν στο Θεό. Φεύγουμε από εκεί για να πάμε στους Αποστόλους. Όλοι οι Απόστολοι, όλοι
εσταυρώθησαν και άλλοι αποκεφαλίστησαν. Φεύγουμε από εκεί να πάμε στους μάρτυρες. Όλοι αυτοί ήσαν τα παιδιά του Θεού τα οποία μαρτύρησαν. Φεύγουμε από εκεί να έρθουμε στις ημέρες μας. Όλοι όσοι είναι κοντά στο Θεό, όσοι είναι χριστιανοί, αυτοί καταδιώκονται, αυτοί αδικούνται, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν όλο το νόμισμα της αχαριστίας των ανθρώπων οι οποίοι είναι εναντίον του Θεού. Φεύγουμε από εκεί να πάμε και στον Λάζαρο, ο οποίος ήταν κάτω από το σπίτι του πλουσίου και ήταν γεμάτος πληγές και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα τα οποία έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και αυτός δεν είπε τίποτε κακό εναντίον του πλουσίου. Δεν επαρυγκόμισε, δεν είπε τίποτε το οποίο τέλος πάντων να τον ενοχοποιήσει. Και έρχεται ο θάνατος και φεύγει ο Λάζαρος, φεύγει και ο πλούσιος και χωρίζονται στον άλλο κόσμο. Ω ψυχή, ω κρίση του Θεού. Εκεί δεν περνά τίποτε το οποίο περνάει στον τον κόσμο. Εκεί είναι όλα καθαρά πλέον. Ο κριτής είναι ο Θεός και η ένοχη είμεθα εμείς. Και ο Κύριος μας δεν θα μας δώσει τίποτε άλλο εν κατά τα έργα μας. Και αυτό λέγει ότι αποδώσω αυτού. Και τα τελευταία τα οποία θα μας έβρει ο Θεός είναι τα λόγια μας τα οποία θα αφήσουμε όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εκείνος γνωρίζει και την τελευταία λέξη που θα πούμε. Και σας είπα ότι η ψυχή έχει τόσο βάρος που ζυγίζει 21 γραμμάρια. Η ψυχή ζυγίζει 21 γραμμάρια. Τι είναι η ψυχούλα μας? Ένα πούπουλο. Ένα πουπουλάκι το οποίο φεύγει για τον άλλο κόσμο. Και μένει αυτό το σώμα εδώ. Ο μεταξοσκόλικας έχει ακριβώς την ίδια εικόνα με τον άνθρωπο. Ο μεταξοσκόλικας κάνει μια θήκη και είναι μέσα και βγαίνει ένα σκουλικάκι με πεταλούδα και πετάει και αφήνει το μετάξι και το καρπώνεται ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτό το σώμα υπάρχει μια ψυχή η οποία άλλοτε την δίδομαι χαρά και άλλοτε την δίδομαι λύπη και η λύπη εξωπερικεύεται πάνω στο σώμα. Από τον πολλών αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, λέει στην παράκληση της Παναγίας. Βλέπετε, αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει και το σώμα. Και γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάτει από την αμαρτία για να μην είμαστε και άρρωστοι. Διότι η αρρώστια είναι δοκιμασία από τον Θεό, είναι όμως και το περισσότερο από την αμαρτία. Παιδάκια μου, είπαμε τόσα πολλά και τόσο ωραία, ούτως ώστε να περάσουμε και αυτή την εβδομάδα και να συναντηθούμε την επόμενη Κυριακή.